συνεχίζω. Γιατί υπάρχει ανάγκη λοιπόν να αποτιμηθεί το ύψος της ζημιάς του δημοσίου για μια πραγματογνωμοσύνη η οποία θα είναι έγκυρη και ολοκληρωμένη. Δεύτερο, μιλήσαμε σήμερα για αγωγές. Γιατί δεν έγινε τόσο διάστημα αγωγές? Γιατί περιμέναμε δηλαδή να ξεσηκωθεί ο κόσμος, να θέλει να, πάρει, να μας πάρει όλους. Το είπατε μόνο σας γιατί δεν έγινε. Εδώ πρέπει να γίνει πραγματογνωμοσύνη. Αγωγές. Αυτό δεν έγινε. Όταν η Siemens, γιατί μου αρέσει να είμαι συγκεκριμένο, έχει πληρώσει αποζημιώσεις σε 17 χώρες. Σε 17 χώρες μεταξύ των οποίων και στον Μπαγκλαντές και στην Ιγυρία, χωρίς να υποτιμώ το νομικό σύστημα ή την κατάσταση, ούτε να υπερτιμώ την κατάσταση που υπάρχει σε αυτές τις χώρες. Σε 17 χώρες. Ούτε μία αγωγή έχει γίνει μέχρι τώρα προς τη μεριά της Siemens. Και τέλος, η ιστορία των ταμείων των κομμάτων. Η Siemens δωροδοκούσε κόμματα μέσω προσώπου. Αυτή η ιστορία να λέει πριν δύο μήνες, νομίζω, κυρία Παπαδάκου, σε εσάς ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Βαγιλάκης. Τον ρωτάει, κυρία Παπαδάκου, το είδα. Να το ρωτάει. Μπήκα στα ταμεία των κομμάτων χρήματα. Και απαντά ο κύριος Σύμφης Βαγιράκης, προφανώς. Τον ξαναρωτάει, κυρία Παπαδάκου, προφανώς. Όταν υπάρχει προφανώς, μέσω προσώπου πήγανε, δεν πήγανε ταχυδρομικά. Υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν, ταμεία κομμάτων, πρόσωπα κλπ. Δεν μπορούμε να ξεπερνάμε την έννοια ότι δεν έχει ευθύνη η Επιτροπή. Πέρα από το νομικό συμβούλιο του κράτους, την ομόφωνη απόφασή του, το ειρηνοδικείο του Μονάχου, τις άλλες ομολογίες κλπ. Και ακόμα κάτι. Δεν σας κάνει εντύπωση, δεν σας προβληματίζει, κύριε της Εξεταστικής Επιτροπής και κύριε των δύο κομμάτων, ότι η δίκη του Τσουκάτου, που έχει ομολογήσει ο άνθρωπος, δεν γίνεται. Πότε θα γίνει? Τι φοβάστε? Γιατί δεν προχωράει αυτή η διαδικασία? Εμπίπτει στις γενικές καθυστερήσεις των δικών, επειδή έχουν πολλές δίκες στο δικαστικό μας σύστημα.